Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Βαλινάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση, με όσα μπορέσαμε να μάθουμε. Γιατί λέγαμε και πριν, κύριε Βαλινάκη, ότι δεν μάθαμε τίποτα. Προφανώς Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν πήγαν εκεί για να συζητήσουν τον οδικό χάρτη ξανά. Τον είχαν κάνει στο Βίλνιους. Αν θα πάει ο Φραγκογιάννης με τον Τούρκο Φραγκογιάννη να συναντηθούν για. Προφανώς κάτι παραπάνω συζητήσατε που δεν το ξέρουμε εμείς. Μας κάνετε μια εκτίμηση. Ναι, θα έλεγα και εγώ ότι έτσι όπως φαίνονται μέσα από τις ανακοινώσεις και τα τηλεοπτικά πλάνα τα πράγματα, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συνάντηση Δανίας-Σουηδίας. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα συναντήσεων που ήδη λίγο πολύ το ξέραμε και βέβαια δεν χρειάζονται οι πρωθυπουργοί ή οι ηγέτες για να το ανακοινώσουν. Η κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό που βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, τα οποία μάλιστα βαφτίστηκαν και περιφερειακά ζητήματα στην ανακοίνωση. Εγώ ξέρω ότι περιφερειακά ζητήματα είναι να συζητήσεις τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στον Κάφκασο και όχι το μεταναστευτικό ή κλιματική αλλαγή, αλλά τέλος πάντων. Και που προφανώς τα συζητήσαν αυτά έτσι και το ότι τι γίνεται στη Συρία ή άλλη μόνο. Τώρα, εδώ το θέμα είναι λίγο πλεγμένο. Νομίζω ότι οι δύο πλευρές έχουν προφανώς συμφωνήσει σε σιγή αφιερμάτου. Υπάρχει μια επιφανειακή, θα έλεγα προσωπικά, νυνεμία. Αλλά το μετεωρολογικό λέει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ενδέχεται να έχουμε θύελλες στο μέλλον. Καλό δεν είναι που υπάρχει πάντως, έστω και περιστασιακά, αυτή είναι μία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και δεν θα πει άνθρωπος ότι είναι καλύτερη η καταιγίδα από την νυνεμία. Όμως το θέμα είναι εδώ και αυτό είναι το κλειδί για μένα. Είναι ποιος κερδίζει μέσα από αυτή την νυνεμία ή μέσα από αυτή την πάροδο του χρόνου. Η απάντηση είναι κερδίζει αυτός ο οποίος προετοιμάζεται σοβαρά και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, αξιοποιεί τις ευκαιρίες για να κερδίσει έναντι της επόμενης συνάντησης. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της τα διαπραγματευτικά της όπλα εξαιτίας αυτής της νυνεμίας και των εναγκαλισμών, ενώ η Τουρκία δεν θεωρεί ότι εμποδίζεται σε τίποτα να προχωρήσει τα όσα κάνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θέλει προσοχή. Μπορεί να έχουμε, κύριε Βαλινάκη, ξανά εντάσεις. Για παράδειγμα, το ότι δεν γίνονται επί τόσο καιρό παραβιάσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και δεν το λέω έτσι να το ξεπεράσουμε. Το εννοώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Αν, για παράδειγμα, πάρει η Τουρκία τα F-16, μετά τι δεν εμποδίζει να ξαναεπανέλθει σε τακτική ένταση. Όταν είπα λοιπόν για αξιοποίηση των διαπραγματευτικών όπλων που έχει η Ελλάδα, δεν έχει πάρα πολλά. Δυστυχώς απέναντι σε αυτές τις μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας. Έχει δύο, θα έλεγα, συγκεκριμένα σήμερα. Το ένα είναι η επιρροή που μπορεί να ασκήσει στο Κογκρέσο και προσωπικά στον κύριο Μενέντες, έτσι ώστε να τεθούν σοβαροί όροι, αξιόπιστοι όροι, εφαρμόσιμοι όροι για τα F-16 που θα δοθούν τελικά, φαίνεται, στην Τουρκία. Και από την άλλη μεριά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εμποδίσει να πάρει η Τουρκία δωρεάν την αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση, δύο στόχοι οικονομικού και στρατηγικού χαρακτήρα για την Τουρκία, που είναι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν κερδίζει από την ηνεμία στο ότι εμείς δεν μπλοκάρουμε το ένα και το άλλο, ενώ ο ίδιος μπορεί να προχωράει ακόμα. Μπορούμε, κύριε Βαλινάκη, να τον μπλοκάρουμε. Γιατί εγώ από το 20, ας πούμε, ακούω, εντάξει, το τέλος θα τα πάρει. Ναι, αλλά το τέλος αυτό πότε είναι? Έχει φτάσει το 23, τελειώνει και το 23, μπαίνουμε στο 24 και δεν υπάρχει τίποτα. Μα νομίζω το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, για πες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου φαίνεται, αν δεν κάνει κάποιο μεγάλο λάθος ο Ερντογάν με το θέμα της Σουηδίας, ότι θα τα πάρει τα F-16. Το θέμα είναι λοιπόν με ποιους όρους θα πάρει τα F-16. Αυτό λέτε, δηλαδή να τα μπλοκάρουμε, να μπλοκάρουμε, ήταν να βάλουμε και να προσπαθήσουμε ως το βαθμό που μπορούμε, γιατί είναι μια προμήθεια που θα κάνει η Τουρκία από τις ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα μπλοκάρουμε, έτσι. Όταν λέω εμείς οι ίδιοι δεν μπλοκάρουμε, το Κογκρέσο μπορεί να έχει λόγο, αλλά έχουμε και εμείς μια επιρροή και μια σχέση με το Κογκρέσο και φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση μιλάει μαζί τους για το. Και φαντάζομαι ότι έχει ασκηθεί ως τώρα για να μην έχουν πάρει αυτή τη στιγμή και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάτι χειροπιαστό για να τα πάρουν. Μπορεί να το έχουμε σε επόμενους 6 μήνες, δεν λέω όχι. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν έχει νόημα να πάρουν τα F-16 με μια υπόσχεση ότι δίθεν δεν θα υπερίπτανται του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει νόημα να πάρουν τα F-16 εάν πράγματι
η Αμερική εγγύηση ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Ναι. Εκεί παίρνει ουσία. Mm-hmm. Δεν παίρνει σε ροζ την εφάνεια. Να πω κάτι, κύριε Βαρινάκη, μόνο το σεβασμό. Εγώ θεωρώ πολλές φορές εμείς στις αναλύσεις μας, εγώ πρώτος, νομίζουμε ότι το κέντρο, όπως οι αρχαίοι Έλληνες νόμιζαν ότι το κέντρο της γης είναι η Δελφή, έτσι νομίζουμε και εμείς ότι στην επόμενη στον F-16 τους Αμερικάνους τους απασχολεί τι θα γίνει στο Αιγαίο και στενά. Να μπει η ιδέα τους ενδιαφέρει. Στο ΝΑΤΟ, να πάρουν το βέτο και πάνω σε αυτό υπάρχει ένα θέμα. Σου λέει, να πάρουμε το, αν βάλουμε έναν όρο στον Ερντογάν, τι άλλο μπορούμε να το βάλουμε. Ξέρουμε να το βάλουμε για τη Συρία, να το βάλουμε για τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Τι θα του πούν για το Αιγαίο, να του πούν το αλλάζω διπλωματικό κεφάλαιο. Ναι, δεν είναι έτσι απόλυτα. Πράγματι, βεβαίως τους ενδιαφέρει η Σουηδία κατά κύριο λόγο. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα στο Κογκρέσο, η οποία στηρίζει τις ελληνικές απόψεις, και είναι βέβαιο ότι μπορεί να επιβάλλει κάποιους όρους. Το ζήτημα λοιπόν εγώ που θέτω είναι να μην είναι οι όροι αυτοί σύννεφάκια ροζ. Να είναι ουσία. Και ουσία είναι να πάρουμε κάτι συγκεκριμένο. Το ίδιο και στην αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση. Τι θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος θα σταθούν εμπόδιο. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε κάτι συγκεκριμένο που ζητάμε ουσιαστικό από την Τουρκία, γιατί στο τέλος θα το πάρει, θα τα πάρει όλα και εμείς δεν θα έχουμε πάρει τίποτα. Και θα έχουμε μείνει χωρίς διαβαρουσιαστικά όπλα να αντιμετωπίζουμε στο τρίτο τραπέζι, το πιο βασικό, Ελλάδα-Τουρκία, το διμερές, το στενά διμερές στο οποίο έχουμε επισέλθει, μόνιμα στην Τουρκία με τα 10 θέματα τα οποία βάζει στο τραπέζι και την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε εμείς το ένα που θέλουμε να συζητήσουμε να το επιβάλλουμε χωρίς τα υπόλοιπα 19 όπως θα είναι να συνδεθούν με αυτό. Τώρα στις χθεσινές δηλώσεις, κύριε Βαρινάκη, στις χθεσινές δηλώσεις δεν είδαμε κάτι για το Κυπριακό. Θα πει κανείς, μπορεί ο Πρωθυπουργός να το βάλει στην ομιλία του όταν κάνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε θα μιλήσει. Πραγματικά δεν έχω δει το πρόγραμμα. Γιατί όμως δεν υπάρχει στις δηλώσεις ενώπιον πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει ενώπιον, νομίζω. Μαζί γίνανε κανένα δηλώσεις. Όχι, είναι ανακοίνωση. Μα προφανώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Είναι μια άνευρη, πολύ γενική διατύπωση στο κοινό ανακοινωθέν. Γιατί δεν είναι προφανές ότι δεν συμφωνούν σε οτιδήποτε από τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα θέματα από Κυπριακό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει πλήρης διαφωνία. Mm-hmm. Το πώς αυτό θα συμβεί, το πώς αυτό θα υπερκεραστεί με τις πολιτικές διαβουλεύσεις μένει να το δούμε. Εγώ δεν βλέπω νέες ιδέες στην προσέγγιση των πραγμάτων, της ουσίας των πραγμάτων και βλέπω μόνο επανάληψη των παλαιών, εκτός αν είναι πράγματι αν πράγματι ετοιμάζονται αυτές οι νέες ιδέες, οι νέες προσεγγίσεις. Όλες αυτές τις διαδικασίες τις έχουμε δοκιμάσει και κατά το παρελθόν, και τον πολιτικό διάλογο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα, και σε τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρξε ποτέ πρόοδος. Γιατί ακριβώς κοντάφτουν στο μεγάλο πρόβλημα ότι έχει ένα γείτονα που δεν είναι η Σουηδία. Είναι ένας γείτονας ο οποίος θέλει και ακόμα και σήμερα και χθες στον τύπο τον τουρκικό βλέπουμε επιθετικότατες δηλώσεις και βλέψεις ακόμα και για χρήση πολεμικής δράσης απέναντι στην Ελλάδα. Και δεν έχει φύγει αυτό ποτέ από το μυαλό της Τουρκίας. Μην αεροβατούμε ότι επειδή υπάρχει νεμία για λίγο που την βολεύει την Τουρκία στις επιδιώξεις της, η Τουρκία εγκατέλειψε έστω και κατά ένα ιότα αυτά τα οποία επιδιώκει. Ναι. Και αυτό λοιπόν και θεωρώ. Εγώ νομίζω ότι όποιος το πιστεύει αυτό είναι αφελής. Ναι. Όποιος το πιστεύει αυτό, λέω εγώ, κατά την άποψή μου είναι αφελής. Δηλαδή, μα δεν βλέπω όμως προετοιμασία. Ναι, ναι. Βλέπετε εσείς κάποια άλλη προετοιμασία. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε και το αποτέλεσμα της. Και επειδή αναφερθήκε στο θέμα του Κυπριακού, επειδή οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα το πει ενδεχομένως στην ομιλία του Συμβουλίου Ασφαλείας χθες το βράδυ, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τους μεμογενειακές οργανώσεις, ο κ. Μητσοτάκης είπε για τη θέση του Κυπριακού. Και είπε ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οποιαδήποτε λύση εκτός αυτών των παραμέτρων, οποιαδήποτε ιδέα ή συζήτηση για λύση δύο κρατών είναι απλά μη αποδεκτή. Αυτό είναι κάτι που είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και πάλι σήμερα στον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή, είπε ότι του το είπε στη διάρκεια της συνάντησης. Συμφωνεί, ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι στη διπλωματία. Δεν σημαίνει. Το λέω καρχιδίαν και καλά, το λες. Κύριε Καπαλινάκη, δεν θα αποφύγει ο Ερντογάν από την Κύπρο επειδή θα του πει. Ούτε αν ήξερε κάποιο τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει από την Κύπρο, θα μα τον είχε λύσει. Ούτε με κουμπαριές λέγονταν αυτά όπως παλιότερα, ούτε με άλλα θέματα. Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς. Δοκιμάστηκαν και αυτές οι λύσεις και αποτύχανε. Να το θυμηθούμε όλα, αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά εντωμεταξύ, όπως ξέρετε, προχωρούν στο έδαφος οι Τούρκοι και στην Πύλα και γενικότερα ετοιμάζονται. Εντωμεταξύ, έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχουμε. Λοιπόν, επί του ατζέντα την αποστρατικοποίηση και λοιπά. Έχουμε θέματα. Στο πεδίο, όπως λένε οι Τούρκοι, προχωρούν παντού.
Εμείς λοιπόν αρκούμαστε στο ότι θέσαμε το θέμα, η άλλη πλευρά είπε το δικό της, δεν σταματάει όμως η ζωή εκεί, η ζωή τρέχει. Ναι. Και τρέχει δυστυχώς με πράξεις οι οποίες είναι σε βάρος μας. Αυτό πρέπει να ανατραπεί και πρέπει με ουσιαστικό τρόπο η Ελλάδα να αντιληφθεί ότι πρέπει, όπως είπα προηγουμένως, να αντιληφθεί ότι έχει κάποια διαπραγματευτικά όπλα, όχι πάρα πολλά, όχι ανεξάντλητα, για να είμαστε ρεαλιστές, τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσει. Αν δεν αξιοποιήσει τη θέση σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύρεσαι σε μια στενά διμερή συζήτηση με την Τουρκία, λες και δεν υπάρχει ιδιότητά σου ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν αξιοποιείς τη δύναμη που έχεις στο Κογκρέσο, μπας και πάρεις κάτι πιο ουσιαστικό από το ότι δεν θα υπερίπτανται του Ανατολικού Αιγαίου, τότε φοβάμαι ότι δεν σου μένουν πολλά για να έχεις το τραπέζι. Όταν δεν έχεις θέσεις, mm-hmm. όταν δεν διεκδικείς, όταν λέω να διεκδικείς, δεν λέω να πάμε να πάρουμε την Τουρκία, λέω όμως ότι έχουμε μπροστά μας μία διεκδίκηση για 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ΑΟΣ, στην οποία θα κριθούμε εάν πόσο κοντά θα πάμε. Ναι. Αυτό μας δίνει το διεθνές δίκαιο mm-hmm. στην ερμηνεία του, αν θέλετε, την πιο ενδιαφέρουσα για μας, αλλά βασικά ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και όχι τα αυθαίρετα που κάνει η Τουρκία. Όσο πιο κοντά θα πάμε σε αυτό, τόσο περισσότερο έχουμε κερδίσει. Μάλιστα. Γιατί και να λες, θα οριοθετήσουμε, η μοναδική μας στόχευση είναι να οριοθετήσουμε στο Αιγαίο. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά εντωμεταξύ κάθε μέρα συμβαίνουν πράγματα, συγγνώμη, όχι στο Αιγαίο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας στο έδαφος, στο πεδίο. Τα ληφτικά φτάνουν μέχρι 500 μέτρα από τις ελληνικές ακτές και κανένας δεν μπορεί να τους διώξει. Στην Ανατολική Μεσόγειο κυκλοφορούν οι αρμάδες των τουρκικών πλοίων που συνοδεύουν γεωτρητικά σκάφη και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα ή δεν θέλει να κάνει τίποτα. Η Ελλάδα έχει μια ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία ποτέ δεν ασχολήθηκε να την αξιοποιήσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικά τι θα πας να οριοθετήσεις. Ούτε και αυτό ακόμα, το μοναδικό θέμα που λέμε ότι θα βάλουμε στο τραπέζι, το έχουμε δουλέψει σε βάθος. Εκτός αν εκεί θα άρω τις αντιρρήσεις μου, υπάρχει μια πολυσύνθετη προετοιμασία, τελικό υπέξη κτλ. Αλλά να σας πω κάτι, στην Ελλάδα όλοι μιλάνε, κάτι θα ξέραμε αν υπήρχε μια τέτοια πρόσκληση ειδικών που τους καλούν για να δώσουν τα φώτα τους, να βοηθήσουν μια ελληνική πανσεραχιά προετοιμασία και για τα δύσκολα που έχουν. Επειδή όλοι μιλάνε, νομίζω ότι θα μάθουμε και περισσότερα από τη συνάντηση χθες βραδινή, τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρες. Όταν γελάει ο Ερντογάν, συνήθως λέει στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο τι έγινε. Θα μάθουμε, θα μάθουμε. Για να πω δύο τέτοια πράγματα προκαλείται. Υπόθηκε και δόθηκε και σε δημόσια μια φωτογραφία συνάντηση του κυρίου Κεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν στη Νέα Υόρκη. Δεν θα μάθαμε τίποτα γι' αυτό. Επίσης, στη συνάντηση που έγινε μέσα, η τουρκική πλευρά αλλά και η ελληνική ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν 5 άτομα και όχι 3 που ήταν από ελληνικής πλευράς. Εγώ προσωπικά είδα και το υπόθηκε και αυτό ήταν ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας στη συνάντηση και είδα και τον κύριο Δεμίρη, το δικό μας επικεφαλής της ΕΕΠ, να μπαίνει και αυτό στο κτίριο. Το τουρκικό σπίτι εκεί στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ενδεχομένως να γίνονται και μακάρι να γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Και θα πρέπει να μάθουμε μετά. Ναι. Το έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτό. Έλεγε τις πολιτικές πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και άλλα που λέγονται και δεν γίνονται. Τι να σου πω. Ειδικά στη διπλωματία. Και στη διπλωματία, ναι, το ξέρεις. Απ' την άλλη, όπως είπα, φοβάμαι ότι όπως γίνεται συνήθως το ελληνικό κράτος ναι, ξαναλέω, θα ναι. με την καλύτερη προετοιμασία. Θέλω να πω και εγώ ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας γιατί έχουμε φερθεί πάρα πολύ αφελώς πάρα πολλές φορές απέναντι στην Τουρκία. Διαχρονικά οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν φερθεί με αφέλεια απέναντι στη Ρωσία και στην Τουρκία. Το πιστεύω και εγώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο εδώ πέρα της Αθήνας και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.